Καλησπέρα κύριε Σιαντή μας, εσάς τους τηλεθεατές σας. Σας και... ευχαριστώ, γιατί ξέρω το βαρύ πρόγραμμα. Τρέχετε με την περιφέρεια, τρέχετε με τον Ιατρικό Σύλλογο, τρέχετε για παραλαβή μασκών. Και καλά κάνετε και γι' αυτό επιβραβεύεστε. Πάμε λίγο τώρα να δούμε. Τι μέλη γενέστε όσον αφορά και αποφάσεις που έχετε πάρει από την περιφέρεια για την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά κυρίως και στο ιατρικό κομμάτι, γιατί κακά τα ψέματα έχετε εικόνα σαν γιατρός, συνομιλείτε έτσι και αλλιώς με τους συναδέρφους σας. Και επίσης θέλω να αναδείξουμε κάτι άλλο. Διάβαζα ότι έχετε στήσει και ένα τριψήφιο, πενταψήφιο αριθμό. Υποστήριξη, να μας το πείτε κιόλας, υποστήριξη των συνανθρώπων μας, ανθρώπων οι οποίοι μένουν μόνοι στο σπίτι, οι οποίοι θέλουν βοήθεια, θέλουν να μιλήσουν με κάποιον, έχουν τα ξεσπάσματά τους, έτσι να μιλήσουμε απλά. Κύριε Σιαντήμα, καταρχήν να πω ότι η περιφέρεια από την πρώτη στιγμή είχε μιλήσει και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για πρόληψη, προληπτικά μέτρα. Χαιρόμαστε που το κράτος, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός μπήκε μέσα στο προληπτικό κομμάτι, το απόλυτο προληπτικό κομμάτι, και μέσα από το κλείσιμο έγκαιρα όλων αυτών των δομών που θα μπορούσαν να μεταδώσουν το ιό από άνθρωπο σε άνθρωπο, μπορέσαμε σήμερα να γίνουμε μια δαχτυλοδεικτούμενη θετικά χώρα όσον αφορά το πολιτικό υγειονομικό της κομμάτι. Και αυτό διότι μέσα από την πρόληψη καταφέραμε να ελέγξουμε τα κρούσματα και άρα να μην δημιουργήσουμε ιδιαίτερο μέχρι στιγμής στρες στο υγειονομικό σύστημα και να δοκιμαστεί. Υπό αυτή την έννοια η περιφέρεια Αττικής προφανώς δημιούργησε διάφορες μέσα από ενέργειες δυνατότητες στους πολίτες της Αττικής. Είτε θα σας θυμίσω το brain.gr, το οποίο με 40.000 περίπου συνδέσεις παιδιών στις τριών τάξεων του γυμνασίου και δύο τελευταίων τάξεων του δημοτικού σήμερα να έχουν μια πολύ καλή... Αλλά και συγχρόνως θα σας έλεγα ότι μέσα από την διαδικασία του 11-10 που πολύ σωστά αναφέρατε... Το τετραψήφιο 11-10, και... αυτός είναι ο αριθμός υποστήριξης, μάλιστα. Ακριβώς, είναι το 11-10, το οποίο, κύριε Σιαδήμα, πίσω από τη γραμμή αυτή η οποία είναι δωρεάν και έχουν ξεπεράσει οι γραμμές οι οποίες έχουν φιλοξενήσει μέσα από αυτές συμπολίτες μας για ζητήματα υγείας, όπου έχουν απαντήσει και έχουν συμβουλεύσει γιατροί, αλλά συγχρόνως για την ψυχολογική υποστήριξη ψυχίατροι ή ψυχολόγοι, για τα κοινωνικά θέματα κοινωνιολόγοι αλλά και κοινωνικοί λειτουργοί, που τα ζητήματα αυτά τα μοιραζόμαστε και με τους 66 Δήμους Αττικής, με τις κοινωνικές υπηρεσίες για να συμβάλλουν. Αλλά επίσης και γραμμή για την εσχροκέρδεια, όπου μαζί με τους υπαλλήλους αλλά και το μεικτό κλιμάκι με το Υπουργείο Ανάπτυξης πηγαίνουμε για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις της μη εσχροκέρδειας, αλλά και τελευταία θα σας έλεγα μία γραμμή ακόμα και για την Άνια και για το Αλτσχάιμερ, αφού συνεργαζόμαστε με την ελληνική εταιρεία Άνιας και την κυρία Σακά, όπου συμβουλεύουμε τις οικογένειες που έχουν τέτοια άτομα. Θέλω να πω ότι είναι μια γραμμή ζωής η οποία εντελώς δωρεάν δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τον κάθε πολίτη. Όμως επίσης μια πλατφόρμα για την ψυχική υγεία μέσα από την εφαρμογή με λάπους, όπου εκεί η ψυχίατρος και ψυχολόγος με βιντεοκλήση πλέον μπορεί να δώσει συμβουλές στον κάθε πολίτη που το χρειάζεται. Και τώρα τελευταία θα έλεγα ότι ξεκινάμε και μια πλατφόρμα βιντεοκλήσης με τον ντόκτο του Μίο, που εκεί μπορεί ο κάθε πολίτης να μιλήσει πλέον με βιντεοκλήση με έγκριτους συναδέλφους γιατρούς. Βλέπω προσαρμόζεστε για τα καλά στην τεχνολογία και στην εποχή και στην ψηφιοποίηση. Μην ξεχνάτε ότι πριν τον κορονοϊό είχαμε διαθέσει γύρω στις 150 δυνατότητες του πολίτη που μπορεί να τις κάνει από μακριά με ένα... με ένα κομπιούτερ, με μια κλίση. Με τον υπολογιστή από το κινητό. Επιμένω σε αυτό τον αριθμό, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα. Πάνω από 50.000 στα πρώτα 24 ώρα έχουν μπει στο 11-10. Σας έχουν πάρει τηλέφωνο. Πάνω από 50.000 κλήσεις. Κύριε Σιαντήμα, θα σας έλεγα ότι λειτουργεί πάνω, βέβαια, θα έλεγα από 10 μέρες, και αυτός είναι
ο λόγος όπου έγκριτοι, επαναλαμβάνω, γιατροί θα απαντήσουν για τα θέματα της υγείας, όπως και ψυχολόγοι και ψυχίατροι για τα θέματα της ψυχικής υγείας. Μάλιστα. Όμως, θα σας έλεγα επίσης, ναι, μπορέσαμε και προμηθευτήκαμε έγκαιρα και ζητήματα πρώτης ανάγκης, όπως είναι γάντια, μάσκες, αλλά και αντισηπτικά, όπου τα διαθέσαμε σε διάφορες δομές εκτός από τα πολυατρία μέσα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ώστε οι γιατροί να κάνουν σωστά τη δουλειά τους στην πρωτοβάθμια υγεία. Τα διαθέσαμε και τα διαθέτουμε και σε σώματα ασφαλείας και σε πυροσβεστικά σώματα, στα γυροκομεία και όπου ακριβώς μπορεί να υπάρχει μια διάθεση φροντιστού που πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό του για να μην μεταδώσει ενδεχομένως τον ιό σε άλλες και μεγάλες ιδιαίτερα ηλικίες. Κύριε Πατουλή, εκτός των άλλων πλησιάζουμε και στις Άγιες Μέρες του Πάσχα. Βέβαια, εσύ εδώ στην Αθήνα και στην Αττική γενικότερα που έχει και τις ομορφιές της, είμαστε μια περιοχή που δεν έρχονται, αλλά φεύγουν. Και φέτος δεν θα φύγουν. Διάβαζα και την Κυριακή στη Real, είχατε και δήλωση, όπου λέγατε ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα σε κάθε περίπτωση, ειδικά στην τελική ευθεία. Δηλαδή, μην περάσει από κανένα στο μυαλό ότι μπορεί να ταξιδέψει, αν δεν έχει λόγο, έτσι. Άλλο. Και να σπάσουμε, αυτή την αλυσίδα προστασίας. Κύριε Σιαδήμα, αυτή τη στιγμή, μετά από, όπως άκουσα και πριν είπατε, 10 χρόνια οικονομικής κρίσης, είμαστε μια χώρα η οποία δημιουργεί ένα θετικό πρόσημο, το οποίο θα παίξει τεράστια σημασία για το αύριο. Mm-hmm. Δεν πρέπει όμως να εφησυχάσουμε με τα πολύ σημαντικά άριστα αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή βρισκόμαστε σε πολύ καλό σημείο, δεν πρέπει στο τέλος να χαλάσουμε όλη αυτή την εικόνα και προφανώς να βγούμε από αυτή την υγειονομική κρίση με τα λιγότερα τραύματα. Υπό αυτή την έννοια, και ξέρουμε τι σημαίνει για όλους το Πάσχα, ξέρουμε ότι οι Άγιες Μέρες αυτές έχουν σχέση με την Εκκλησία, όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι μια ανάγκη πλέον να βρεθούμε στο σπίτι μας, να λατρέψουμε μέσα από το σπίτι μας αυτές τις Άγιες Μέρες. Και προφανώς θεωρώ ότι αν δεν γίνει κατανοητόν, η ίδια η κυβέρνηση, το ίδιο το κράτος που επιμελείται αυτή τη διαδικασία θα κάνει αυτό που πρέπει. Κύριε Πατούλη, κύριε Περιφερειάρχα, να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα τα πούμε και τις επόμενες ώρες. Καλή συνέχεια να έχετε και στο έργο που επιτελείτε και να έχουμε και θετικά νέα. Μόνο θετικά νέα από εδώ και πέρα. Θα έλεγα, κύριε Σιαδήμα, καλή δύναμη σε όλους, ενότητα. Και προφανώς από αυτήν εδώ την κρίση να βγούμε πιο δυνατοί, πιο ενωμένοι και πιο αποφασισμένοι για το μέλλον. Για το μέλλον της χώρας μας και το μέλλον των παιδιών. Και με μεγαλύτερη συνένεση. Καλά το επισημάνατε, πιο ενωμένοι. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστώ.